και θέλω, κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτήν την παράλληλη μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ νομίζω ότι έχουν ανταποκριθεί πλήρως. Ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ, η παραγωγική διαδικασία, παρότι χρειάστηκαν οι λιγνίτες να μπουν στη μάχη, μπήκαν και πήραν άριστα. Αν δεν υπήρχαν οι λιγνίτες, είχαμε πρόβλημα με την επάρκεια ευθείως. Από την άλλη, το κομμάτι της διαχείρισης, ό,τι έχει να κάνει με τον ΑΔΜΙΕ, στη μεταφορά, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά χθες και προχθές στον Άγιο Στέφανο, εκεί που είναι το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Ενέργειας, στον ΑΔΜΙΕ. Ήταν τιτάνιες οι προσπάθειες προκειμένου να κρατηθεί, γιατί η φωτιά εκεί στον Άγιο Στέφανο, στο Κρυονέρι, δημιούργησε προβλήματα στις γραμμές υψηλής, με αποτέλεσμα να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατηθεί στο σύστημα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επάρκεια και βεβαίως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με τις πληγήσεις περιοχές, τα Καμένα, όπου έχουν καεί πάρα πολλοί σκύλοι και το έργο του ΔΕΔΙΕ είναι δύσκολο. Είναι 10 μέρες. Ιδιαίτερα στη μεσαία και στη χαμηλή τάση, έτσι δεν είναι? Στη μεσαία και χαμηλή τάση, όπου έχουμε ξύλινες κολόνες και μεταφορά στα δίκτυα, και άρα εκεί στα Καμένα έχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα. Μόλις μας επιτρέψουν η πυροσβεστική υπηρεσία να μπούμε για να δούμε ποιο είναι το τελικό μέγεθος της καταστροφής, θα γίνει και η εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές τις μέρες τα συνεργεία είναι έξω και όχι μόνο στην Αθήνα. Μιλάμε για τη Βόρειο Εύβοια, μιλάμε για την Ηλία, μιλάμε για τη Μεσσηνία. Υπάρχει τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και ο κόσμος μας είναι 10 μέρες συνεχόμενα εκτός. Έχουν ανακριθεί οι άδειες προκειμένου να τα καταφέρουμε και νομίζω ότι στο μέτρο του δυνατού πάλι θα καταφέρουν τα συνεργεία, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, είτε στη Μύδια είτε σε άλλες περιπτώσεις μεγάλης καταστροφής. Αποδεικνύουν για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι ότι ξέρουν να επιτελούν το έργο τους και γι' αυτό μας κάνουν περήφανος. Τώρα, να έρθουμε λίγο μέρες πριν τη φωτιά. Στη Μύδια λέγαμε το χειμώνα ότι δεν είχαμε κλαδέψει τα κλαδιά και έπεφταν πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπές. Εδώ είχαμε αποψηλώσει τα δέντρα που παρεμποδίζουν τα δίκτυα όλο αυτό το διάστημα. Δεν νομίζω. Σε μια πυρκαγιά τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν καίγεται η κολόνα ολόκληρη, εδώ καίκανε σπίτια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Στη Μύδια δεν είχαμε καταστροφές από το χιόνι στο σπίτι, ενώ είχαμε στα καλώδια που κόπηκαν από το βάρος του χιονιού. Εδώ η φωτιά έχει περάσει μέσα από το σπίτι, οπότε δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν τα καλώδια και οι κολόνες. Ούτε η λύση της πλήρους υπογειοποίησης ενός δικτύου 240. Ναι, το ακούσαμε αυτό να είναι και έτοιμα, ξέρετε. Το ακούσαμε αυτό. Δυστυχώς πρέπει να ζούμε με αυτό, όπου μπορούν να γίνουν υπογειοποιήσεις. Προφανώς και είναι στην ευθύνη των Δήμων να τις προχωρούν και ο ΔΕΔΙΕ να τις υλοποιεί. Έχει κόστος αυτό, πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες και οι καταναλωτές. Αλλά να αποφευθεί είτε από πυρκαγιά είτε από τέτοιους έντονα καιρικά φαινόμενα χιονοπτώσεις η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχεδόν θα έλεγα δύσκολο. Ίσως δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο. Οπότε δεν θα μπορούσε να συμβεί εδώ να είναι τόσο καλά οργανωμένο. Προφανώς χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση των συνεργείων. Αυτό έχει να κάνει με τον χρόνο αποκατάστασης. Είναι ελάχιστα το προσωπικό, έχει μειωθεί πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουμε μπει σε μια διαδικασία νέων προσλήψεων. Εντός του έτους μάλλον θα υπάρχουν 750 προσλήψεις εντός του 2021 στον ΔΕΔΙΕ. Πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο
για να μπορεί να επιχειρεί νωρίτερα τα συνεργεία και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κάτι τελευταίο. Ίσως βιάζομαι δημοσιογραφικά. Μπορούμε να υπολογίσουμε χρόνο πλήρους αποκατάστασης και ομαλοποίησης του συστήματος? Νομίζω ότι είναι πολύ πρωιμό. Ακόμη δεν ξέρουμε το μέγεθος της ζημιάς. Αλλά μια έτσι, πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα πάρει σίγουρα 10 μέρες. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.